Everybody's worried about me. In too deep. Say I'm in too deep. It's been 2 years, I miss my home. But there's a fire burning in my bones. Still believe. Yeah, I still believe. Εκδήλωση ενημέρωσης για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Αρταίων, τη Διόνη. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και τελούσε υπό την αιγίδα του Δήμου Αρταίων, της Περιφέρειας Ηπείρου και του Ιατρικού Συλλόγου Άρτας. Η αίθουσα ήταν ασφυκτικά γεμάτη από συμπολίτες που έσπευσαν να ενημερωθούν για θέματα πρόληψης, εγκύρης διάγνωσης και αντιμετώπισης του καρκίνου του μαστού. Η μεγάλη συμμετοχή ανέδειξε την ανάγκη ευαισθητοποίησης της κοινωνίας απέναντι σε αυτό το σοβαρό ζήτημα υγείας καθώς και τη σημασία της πληροφόρησης. Στην κάμερα του RTV μίλησε η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας Αγγέλα Τσόλα. Καταρχήν είναι μεγάλη μας τιμή γιατί αυτή η εκδήλωση σήμερα συνδιοργανώνεται με το Πανεπιστήμιο της Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Ηπείρου Ιωαννίνων. Μεγάλη μας τιμή, η Πρίτανης θα μας προλογίσει, εξαιρετικές παρουσίες, εξαιρετικές επιστημόνισσες. Το μήνυμά μας είναι η πρόληψη, ευαισθητοποίηση, είναι ο μήνας μας, θέλουμε να δώσουμε το μήνυμα και είναι κοινός στόχος για όλους. Για όλους, έστω από όλες αυτές τις εκδηλώσεις που ο Δήμος Αρταίων έχει κάνει, να πάρουν από κάτι αυτές όλες οι γυναίκες, όλοι μας, γιατί είναι υπόθεση όλων η πρόληψή μας, να προσέχουμε τον εαυτό μας. Όλα θέλουν θάρρος. Όλα θέλουν θάρρος. Σίγουρα με το που ακούς ότι νοσείς από αυτή τη λέξη θα πω, σου φεύγει εκεί κάτω από τα πόδια. Αλλά η μία με την άλλη, γιατί δεν ήμουν μόνη μου, όπως έγραψα και σε ένα τελευταίο άρθρο, σήκωσα το τηλέφωνο να πάρω την προηγούμενη και την προηγούμενη, να ζητήσω κι εγώ θάρρος από αυτές τις γυναίκες που έχουν νοσήσει. Γιατί στα μάτια τους έβλεπα ότι κι εγώ θα το ξεπεράσω. Και μέσα από τα μάτια τα δικά μου, από το θάρρος το δικό μου, από την ευαισθητοποίηση τη δική μου, θέλω όλες οι γυναίκες να πάρουν ένα μικρό παράδειγμα, έτσι ώστε να μην φοβηθούν. Και είμαστε εδώ, με επέλεξε ο κόσμος να είμαι εδώ, ίσως γι' αυτό το πράγμα, να ακούσουν κάτι. Να δώσουμε ένα θάρρος. Ο Δήμος Αρταίων στηρίζει, ο Δήμαρχος με στηρίζει, σε όλες τις δράσεις μου έχει πει προχώρα, χωρίς να ξέρει τίποτα. Ο οδηγός δικός μου, είχα πολύ μεγάλη βοήθεια και στήριξη από τα κορίτσια από την Ντόμη, που είναι μια δομή που πρέπει να μαθευτεί στον κόσμο, που βοηθάει πάρα πολύ. Είναι μια δομή για την πρόληψη. Και έτσι η κάθε γυναίκα μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο, να ζητήσει βοήθεια και από εμάς και από οποιαδήποτε. Το Facebook, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όλα το διαδίκτυο, με ένα σημαδάκι, με ένα μήνυμα, οποιαδήποτε στιγμή θα απαντήσουμε και θα δώσουμε θάρρος. Η γνώση είναι δύναμη, η ευαισθητοποίηση ακόμη μεγαλύτερη. Η πρόληψη σώζει ζωές. Θερμά συγχαρητήρια στην αξιέπαινη αυτή η προσπάθεια που γίνεται από το Δήμο της Αρταίων υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Ηπείρου, γιατί όλοι, όπως έχω ξαναπεί, από το δικό μας μετερίζει ο καθένας, πρέπει να δίνουμε το μήνυμα ότι η πρόληψη σώζει. Οι μερίδες σαν την σημερινή τι κάνουν, ευαισθητοποιούν. Και το έχουμε όλοι ανάγκη αυτό. Όχι μόνο οι φορείς της αυτοδιοίκησης, αλλά και οι απλοί άνθρωποι πρέπει να είμαστε αλληλέγγυοι, γιατί ένα μεγάλο ποσοστό των γυναικών νοσούν. Είναι όμως ο καρκίνος του μαστού μία ασθένεια η οποία θεραπεύεται, αυτό είναι το μήνυμά μου, όταν υπάρχει σωστή πρόληψη. Οι γυναίκες πρέπει να μην χάνουμε το κουράγιο μας, να είμαστε αλληλέγγυες και η συντεταγμένη πολιτεία δίνει κατά καιρούς διάφορες μορφές εξέτασης, είτε μαστογραφίας είτε άλλες μορφές εξέτασης που σκοπό έχουν αυτό το πράγμα, την πρόληψη. Σήμερα οι ομιλητές εδώ της ημερίδας είναι αξιόλογοι όλοι τους και να δώσω θερμά συγχαρητήρια στο σύλλογο, στις επιστήθειες φίλες που χρόνια τώρα κάνουν μεγάλο αγώνα και κινητοποιούν όλους εμάς για να μπορέσουμε αμή τι άλλο να ευαισθητοποιηθούμε και να προλάβουμε καταστάσεις. Σημερινή εκδήλωση έχει στόχο ώστε να προωθήσει
και να ενημερώσει ακόμη και να κινητοποιήσει όσες πιο πολλές γυναίκες γίνεται να μην αμελούν τη μαστογραφία τους, να ακούνε το σώμα τους, γιατί το σώμα μιλάει. Προωθούμε λοιπόν και εμείς το πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού, το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Είναι ένα πρόγραμμα που απευθύνεται στην ηλικιακή ομάδα 45 έως 74 ετών. Μπαίνουν μέσα στο mastografia.gov.gr ή στο proληπτικές.gov.gr και ενημερώνονται για τα διαγνωστικά κέντρα της περιοχής τους που είναι συμβλημένα, έτσι ώστε να κάνουν τη μαστογραφία τους. Στη συνέχεια την εκδήλωση χαιρέτησαν οι πυρετένες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Άννα Απατιστάτου, ο Δήμαρχος Αρτέων Χριστόφορος Αφάκας, η αναπληρώτρια Περιφερειάρχης Υπήρου Αγνή Νάκου. Νομίζω ότι μέχρι στιγμής και από τις συμμετοχές που έχουμε σε μεγάλο βαθμό αυτός ο σκοπός έχει επιτευχθεί. Νομίζω ότι όλο και περισσότερος κόσμος ενημερώνεται, ευαισθητοποιείται. Επομένως, θεωρώ ότι θα μπορέσουμε να πετύχουμε το τελικό σκοπό που είναι να σώσουμε ζωές. Γιατί και μία ζωή, αν μπορέσει να σωθεί, είναι όπως καταλαβαίνετε όλοι πολύ σημαντικό. Εγώ να ευχαριστήσω όλους που συμμετείχαν σε αυτές τις εκδηλώσεις όλου του μηνός και στη σημερινή εκδήλωση. Ξεκινήσαμε μια συνεργασία, όπως είπε και η Δήμαρχος, με το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου. Από την πρώτη μας επικοινωνία ήταν σε θετικό κλίμα. Νομίζω θα συνεχίσουμε αυτή τη συνεργασία και με άλλες εκδηλώσεις και δράσεις στο πλαίσιο αυτής της ενημέρωσης και της προώθησης. Καλή συνέχεια. Να ευχαριστήσω όσους συμμετείχαν εδώ και από τις ομιλήτριες για να μπορέσουν να μας δώσουν τα δικά τους βιώματα ο καθένας ή κάθε μία, να περάσουν το δικό τους μήνυμα και θέλω να δεσμευτώ ότι σαν Δήμος θα στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις πάνω σε αυτή την προσπάθεια της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης. Το Πανεπιστήμιο είναι εδώ στην Άρτα. Έχει τμήματα, τα οποία αν και δεν, τα τμήματα που εδράζονται εδώ, ξέρετε πολύ καλά ότι είναι καλά ριζωμένα εδώ και το πρωί μάλιστα είχαμε και τη χαρά να κάνουμε την τελετή υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών σε συνεργασία με τον κύριο Δήμαρχο που θα κάνει και η πόλη μια τελετή υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών. Το Πανεπιστήμιο έχει βαθιές ρίζες εδώ και έχει βαθιές ρίζες εδώ από τότε που ήταν ΤΕΗ Υπήρου. Και αυτές οι ρίζες παραμένουν ακόμη και για τα τμήματά μας που βρίσκονται στην Πανεπιστημίου Πολύ Α και Β, έτσι η νοσηλευτική. Ίσως και λόγω της κυρίας Γκούβα που είναι από εδώ, έχει βαθιά αγάπη για την Άρτα, πέραν των μεγάλων πόρων, αγαπάει και τα Γιάννενα πάρα πολύ, αλλά έχει και βαθιά αγάπη για την Άρτα. Έτσι, όταν ξεκινήσαμε αυτή την εκδήλωση, θα σας πει η κυρία Ζαγοριανάκου πώς ξεκίνησε 10 χρόνια πριν, και τώρα μετεξελίχθηκε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της νοσηλευτικής μας για τα 60 χρόνια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ένας αδιαπραγμάτευτος όρος που έπεσε στο τραπέζι από την αρχή ήταν: αν γίνει εκδήλωση στα Γιάννενα, πρέπει να γίνει οπωσδήποτε και στην Άρτα. Οπότε δεν υπήρχε καμία περίπτωση να μην γίνει μια ανάλογη, όχι η ίδια, αλλά μια ανάλογη εκδήλωση στην Άρτα. Και αυτό νομίζω αποδεικνύει την αξία αυτής της τετραπλής έλικας που είναι στο κέντρο της έξυπνης εξειδίκευσης, όπως έχει καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την έχουν υιοθετήσει όλα τα κράτη. Μια έλικα που έχει 4 κύκλους στην πραγματικότητα. Ο ένας κύκλος είναι το Πανεπιστήμιο. Το Πανεπιστήμιο και οι ερευνητικοί φορείς. Ο άλλος κύκλος είναι η τοπική αυτοδιοίκηση. Ο άλλος κύκλος είναι η βιομηχανία, οι βιοτεχνίες, οι εργαζόμενοι και ο τελευταίος κύκλος είναι οι κοινωνίες των πολιτών. Κοιτάζοντας εδώ σήμερα και κοιτάζοντας μόνο τις προσπονήσεις και τις ευχαριστίες, βλέπω ότι σε αυτή την αίθουσα είμαστε και τέσσερις κύκλοι εδώ. Οπότε οπωσδήποτε κάτι καλό θα μπει σίγουρα από αυτή την εκδήλωση. Κάτι καλό και μοντέρνο. Τι θα ήθελα εγώ να μείνει στον καθένα και κυρίως στην κάθε μια από εσάς. Θα ακούσετε από τους εκλεκτούς ομιλητές και βιωματικές εμπειρίες και επιστημονικές απόψεις. Θα ήθελα να σας μείνει κυρίως στις γυναίκες ότι πρέπει να φροντίζετε πρώτα τον εαυτό σας. Πρέπει να φροντίζετε πρώτα τον εαυτό σας για να φροντίσετε μετά τους άλλους. Πρέπει να βρείτε αυτό το λίγο χρόνο, θα ακούσετε για το πότε πρέπει να κάνουμε μαστογραφία. Πρέπει και για όλα τα υπόλοιπα της πρόληψης, γι' αυτό το Τμήμα Νοσηλευτικής είναι εδώ, θα γίνουν και άλλες εκδηλώσεις πρόληψης, καταλαβαίνω. Πρέπει να σκεφτείτε ότι αν δεν είστε εσείς καλά, δεν θα είναι κανένας γύρω σας καλά. Αλλά πρέπει να βρείτε λίγο χρόνο να κάνετε τη μαστογραφία σας, να κάνετε τα PAP test σας, να κάνετε ό,τι χρειάζεται. Όσες έχουν πάει ταξιδέψει με αεροπλάνο, ακούτε συχνά που λέει ότι όταν πέσει το οξυγόνο στην καμπίνα, τότε πέφτει η μάσκα και πρέπει να τη βάλουμε. Και τι μας λένε, βάλτε πρώτα τη μάσκα στον εαυτό σας και μετά βάλτε τη μάσκα στο παιδί σας ή στον διπλανό σας που δεν μπορεί. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν εμείς δεν είμαστε καλά, οι γύρω μας δεν είναι καλά. Αν εμείς δεν είμαστε καλά, δεν μπορούμε να φροντίσουμε τους γύρω μας.
Αυτό πρέπει πάντα να το σκεφτόμαστε. Φροντίζουμε τους γύρω μας παραμένοντας εμείς υγιείς. Και παραμένουμε υγιείς είτε με την πρωτογενή πρόληψη, δηλαδή φροντίζοντας να μην πάθουμε κάτι, τηρώντας συγκεκριμένους κανόνες, κυρίως υγιεινής διατροφής και άσκησης, με τη δευτερογενή πρόληψη, αν είναι να πάθω κάτι. Και αν πάθω κάτι, θα ήθελα να το βρω πάρα πολύ νωρίς. Αν είναι να πάθω καρκίνο αυτό, θα ήθελα στη μαστογραφία, να τον βρω με τη μαστογραφία ή με όλες τις προληπτικές εξετάσεις αρκετά νωρίς. Και με την τριτογενή πρόληψη, δηλαδή ακολουθώντας τις οδηγίες των γιατρών και ακολουθώντας τις κατάλληλες θεραπείες όταν έχει προχωρήσει η νόσος. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ μαζί σας, στην κατάμεστη αυτή αίθουσα. Τι να πω, κυρία Γκούβα, κυρία Ζαγοριανάκου, βλέπετε οι αίθουσες γεμίζουν πάντα όταν είστε. Είπε η Πρίτανής μας πριν, ελπίζουμε κάτι καλό να βγει από αυτές τις εκδηλώσεις και θα βγει κάτι καλό, θα βγουν πολλά καλά. Θα το δείτε κι εσείς τελειώνοντας τη σημερινή αυτή εκδήλωση. Εγώ, για όσους δεν με ξέρετε, εκτός ότι είμαι απόφυτος του τμήματος νοσηλευτικής και έχω μια ιδιαίτερη αγάπη, έρχομαι εδώ με διτό ρόλο και ως αναπληρώτρια του Περιφερειάρχη Υπήρου και στηρίζω όλες τις εκδηλώσεις και είμαι κοντά στο έργο που κάνει το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Εμείς το βλέπουμε, αγαπημένοι μας Βρήτανοι, βλέπουμε μέσω της ανατροφοδότησης που έχουμε μετά από όλες αυτές τις εκδηλώσεις, βλέπουμε την αντίδραση του κόσμου και τα θετικά του συναισθήματα και πώς έχουν βιώσει και πώς έχουν ζήσει όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Και όταν σε παίρνει τηλέφωνο 77 χρονών γυναίκα από το Μέτσοβο και λέει «Θα μπορούσα να ακούσω την ψυχολόγο από την Άρτα», να καθίσω ώρες να την ακούσω, καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι. Και θα κλείσω και με κάτι που μου είπε μια φίλη πρόσφατα, η οποία νόσησε από καρκίνο, αλλά το ξεπέρασε και ευτυχώς είναι μια χαρά. Δεν ξέρω αν ήρθε, δεν την είδα. Μου είπε ότι θα ερχόταν από τα Γιάννενα. Μου είπε ότι μετά την περιπέτεια που είχα, η Νεκταρία, η κυρία Ζαγοριανάκου και ο Γιώργος, ο σύζυγός της, είναι πλέον φίλοι και οικογένεια για μένα. Οπότε καταλαβαίνετε πόσα θετικά συμπεράσματα και πώς όλο αυτό που γίνεται εδώ επιδρά σε όλες μας και σε όλους. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Εύχομαι οι γυναίκες να προσέχετε τον εαυτό σας και οι άντρες όσοι είστε εδώ να προσέχετε το άλλο φίλο. Πολλά συγχαρητήρια ξανά. Δήμαρχες, ευχαριστούμε πολύ. Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ακούσουν ομιλίες από καταξιωμένους επιστήμονες όπως η επίκουρη καθηγήτρια προληπτικής ιατρικής και δημόσιας υγείας κυρία Μέρη Κούβα, η ιατρός κτηνολόγος Κατερίνα Κουμπούλη, η πρόεδρος των ΜΕΟΝ ΜΕΑ κυρία Μαρία Λεοντάρη και η κοινωνική λειτουργός Βασιλική Σαντόρη. Τα δικά τους μηνύματα έστειλε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άρτας Γιώργος Στήλιος αλλά και η αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Άρτας Όλγα Γεροβασίλη. Εν ώψη ανελειμμένων υποχρεώσεών μου προς εκπροσώπηση της Βουλής στο εξωτερικό, λυπάμαι που δεν μπορώ να βρίσκομαι κοντά σας απόψε. Ο Οκτώβριος είναι αφιερωμένος στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού, ο οποίος αποτελεί μία από τις συχνότερες εμφανιζόμενες μορφές καρκίνου παγκοσμίως και τις πρώτες σε αριθμό κρουσμάτων σε γυναικείο πληθυσμό. Η αντιμετώπιση του αποτελεί μία από τις προτεραιότητές μας. Μάλιστα, πρόσφατα, σε ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, στην οποία προεδρεύω, κλήθηκε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας και μας ενημέρωσε συγκεκριμένα για την πρώτη δράση προληπτικής ιατρικής που υλοποιείται από το Υπουργείο. Πρόκειται για μία πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη που αξιοποιεί ψηφιακά εργαλεία το πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά. Παρέχεται δωρεάν προσυπτωματικός έλεγχος για τον καρκίνο του μαστού σε όλες τις γυναίκες ηλικίας 45-74 ετών με ψηφιακή μαστογραφία, γράφημα και εξέταση από γιατρό σε περίπτωση ευρήματος. Οι γυναίκες που έχουν ήδη ενεργοποιήσει την άειλη συνταγογράφηση λαμβάνουν άειλο παραπεμπτικό για την εξέταση ψηφιακής μαστογραφίας με μήνυμα SMS στο κινητό τους, τηλέφωνο ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να κλείσουν ένα ραντεβού στα συνεργαζόμενα δημόσια ή ιδιωτικά κέντρα. Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί πάνω από 430.000 ψηφιακές μαστογραφίες που έχουν εντοπίσει έγκαιρα με ευρήματα πάνω από 27.000 γυναίκες. Η μάχη κατά του καρκίνου του μαστού είναι συλλογική υπόθεση. Η αλληλεγγύη και η πρόληψη σώζουν ζωές.
Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στους διοργανωτές για την εθελοντική αυτή πρωτοβουλία. Είμαστε αρρωγοί σε αυτή σας την προσπάθεια. Καλή επιτυχία. Θα κλείσω με την κυρία Γεροβασίλη. Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί τη συχνότερη μορφή καρκίνου στις γυναίκες με μακροχρόνιες συνέπειες τόσο για τις ίδιες όσο για τις οικογένειές τους. Έχει υποθεί πολλές φορές, αλλά θέλω να τονίσω ξανά και ξανά. Η σωστή ενημέρωση, η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση αποτελούν τις σημαντικότερες προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού. Έχοντας μακρόχρονη ιατρική εμπειρία, μπορώ να σας απαριθμίσω πολλά παραδείγματα γυναικών που μέσω της έγκυρης διάγνωσης αντιμετώπισαν με επιτυχία προβλήματα και συνέχισαν τη ζωή τους με απόλυτο φυσιολογικό τρόπο. Απευθύνω λοιπόν ειλικρινή έκκληση σε όλες τις γυναίκες να μην αμελούν τις απαιτούμενες προληπτικές εξετάσεις. Αλλά όχι μόνο, διότι δυστυχώς τα τελευταία χρόνια ο καρκίνος του μαστού εμφανίζεται συχνά και στους άντρες. Με άλλα λόγια, αφορά όλους μας. Ενημερωνόμαστε λοιπόν σωστά. Συμβουλευόμαστε τους γιατρούς και κάνουμε μαστογραφία τακτικά και εγκαίρως. Δυστυχώς, ανελημμένες κοινοβουλευτικές υποχρεώσεις δεν μου επιτρέπουν να είμαι σήμερα παρούσα, αν και θα επιθυμούσα διακαώς. Θέλω να γνωρίζετε όμως ότι είμαι πάντα δίπλα σας, θέλω να σας συγχαρώ για την εξαιρετική δουλειά που κάνετε όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και για τη σημερινή σας πρωτοβουλία ενημέρωση εδώ και στην πατρίδα μου την Άρτα. Με αυτές τις σκέψεις, χαιρετίζω τη σημερινή εκδήλωση και εύχομαι ολόψυχα αυτή να συμβάλλει στα τα μέγιστα και περαιτέρω ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε αυτό το κρίσιμο ζήτημα που αφορά όλους μας. Με εκτίμηση, Όλγα Γεροβασίλη. Συγκινητική ήταν η στιγμή όπου κυρίες η Εύα Παπά και η Αγγελική Μπαλαδήμα μοιράστηκαν τις προσωπικές τους εμπειρίες με την ασθένεια, συγκλονίζοντας το κοινό με τη δύναμη και την αισιοδοξία τους. Οι προσωπικές τους ιστορίες τόνισαν τη σημασία της ψυχολογικής υποστήριξης αλλά και της έγκαιρης διάγνωσης στην πορεία της ασθένειας. Η εκδήλωση στέφθηκε με επιτυχία και προσέφερε στους συμμετέχοντες πολύτιμη γνώση και ενημέρωση για ένα θέμα που αφορά την υγεία όλων, υπογραμμίζοντας έτσι τη σημασία της πρόληψης και της τακτικής παρακολούθησης. Το δικό τους μήνυμα έστειλαν εκπρόσωποι φορέων αλλά και πολίτες που παραβρέθηκαν σε αυτή την όμορφη εκδήλωση. Είμαστε σήμερα στην πολύ όμορφη εκδήλωση, να ενώσουμε όλοι μαζί τη φωνή μας, να γίνουμε πιο δυνατοί, να ευαισθητοποιήσουμε όλη την κοινωνία όσον αφορά τη σημασία της πρόληψης. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι η Νέα Δημοκρατία, με πρωτοβουλία του ίδιου του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη, εφαρμόζει για πρώτη φορά ένα εθνικό πρόγραμμα πρόληψης. Ήδη εκατομμύρια συμπολίτες μας έχουν λάβει μηνύματα παραπεμπτικά για την πρόληψη κατά του τραχύλου, για διαγνωστικές εξετάσεις για την πρόληψη του τραχύλου της μήτρας, του μαστού, του παχαίους εντέρου και σύντομα προς τα τέλη του μήνα θα λάβουν ειδοποιήσεις και όλοι οι δικαιούχοι για ηλεκτρονικά παραπεμπτικά για τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Και ένα τελευταίο μήνυμα σε όσες γυναίκες ή φοβούνται ή έχουν κάνει μια ψηλάφιση και κάτι τους φοβίζει, τους τρομάζει. Μη φοβηθούν. Βέβαια να μην φοβηθούν και μόνοι τους πρέπει να εκπαιδευτούν πάνω σε αυτό, να ψηλαφούν το στήθος τους. Τόσο οι γυναίκες και βέβαια όλοι οι άνθρωποι πρέπει να μην ξεχνάμε ποτέ το τακτικό check-up και ειδικά οι γυναίκες βέβαια με το μαστό, την ετήσια μαστογραφία και τον υπέρηχό τους. Η πρόληψη είναι πάρα πολύ σημαντική σε όλους τους τομείς, όπως και τώρα εδώ, ο μήνας Οκτώβρης. Πρέπει κάθε χρόνο το μήνα Οκτώβρη να ευαισθητοποιούμε όσο πολύ περισσότερες γυναίκες για να προλαμβάνουν και για να σώζουν τις ζωές τους. Να δώσουμε πολλά συγχαρητήρια που ο Δήμος Αρταίων και η κυρία Τσόλα έχει ευαισθητοποιήσει πάρα πολύ αυτό το μήνα με τις διάφορες δράσεις που κάνουν. Thank you.
Say something.